Καλημέρα! Το πρωί έφτιαξα πρωινό, αλλά δεν σας μίλησα, γιατί νύσταζα πάρα πολύ. Χρησιμοποιώ αυτά εδώ τα δημητριακά, λέγονται Seriously Organic και ουσιαστικά είναι αμάρανθος, μαύρη σταφίδα, λιναρόσπορος, αμύγδαλα και cranberries. Και τα πήρα γιατί πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τα συστατικά του. Είναι φτιαγμένα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, χυμό σταφυλιού, λιναρόσπορο, αλεύρι, αμύγδαλα, cranberries. Αυτά, δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Αν συγκρίνουμε τα συστατικά που έχουν αυτά με τα συστατικά που έχει ένα τυπικό δημητριακό στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή πραγματικά υπάρχει τεράστια διαφορά και απορώ αν υπάρχει κάποιο που να είναι φτιαγμένο με ελαιόλαδο κιόλας. Και όχι, εντάξει, τα Coco Pops, ξέρω εγώ, ή διάφορα τέτοια. Δεν ισχυρίστηκαν και ποτέ ότι είναι υγιεινά, αλλά άμα τα συγκρίνουμε τώρα με κάποια άλλα που είναι υποτίθεται light και τέτοια, δεν είναι πραγματικά. Έχουν μέσα όλα προσθήκη ζάχαρης. Αυτά εδώ πέρα είναι ψημένα στο φούρνο, δεν έχουν καθόλου ζάχαρη, καθόλου συντηρητικά και τα λατρεύω. Γενικώς έχω αρχίσει να ψωνίζω από κάποια μαγαζάκια μικρά, τα οποία έχουν οργανικά προϊόντα ή χειροποίητα προϊόντα, προϊόντα χωρίς ζάχαρη, και νομίζω μου έχει αλλάξει πραγματικά πάρα πολύ τον τρόπο που νιώθω αυτό το πράγμα, γιατί όταν δεν παίρνεις περιττή ζάχαρη δεν έχεις λιγούρες, δεν ανεβαίνει σουλήνη σου, δεν έχεις λιγούρες. Οπότε κατά την άποψή μου το 1-2 ευρώ παραπάνω που μπορεί να κοστίζει το να πας να πάρεις ένα διαλεχτό προϊόν, πραγματικά για μένα το γλιτώνεις από γιατρούς στο μέλλον αρχικά και το γλιτώνεις και από τα delivery, από τα ποτά που δεν παίρνεις. Οπότε ναι, εγώ έχω κάνει αυτή τη στροφή αυτό το καιρό και πραγματικά πάρα πολύ μου αρέσει, γιατί αυτά τα μαγαζάκια τα μικρά έχουν τρομερό ενδιαφέρον, έχουν κάποια απίστευτα πραγματάκια. Το συγκεκριμένο το πήρα από το The Nut Shop, που είναι μια καινούργια μου αγάπη. Πήγα χθες και ψώνισα πραγματικά τα πάντα από εκεί μέσα. Και το ενκαρπό το αγαπώ πάρα πολύ και γενικά οτιδήποτε έτσι σε τέτοια φάση το αγαπώ. Κάτι μικρά παντοπολία. Ένα μαγαζί στην Τζιμισκή είναι ωραίο που λέγεται Ζωή και Υγεία. Βέβαια είναι πανάκριβο το συγκεκριμένο. Αλλά έχει κάποια προϊόντα που δεν τα βρίσκεις αλλού. Πάρα πολύ σπάνια και είναι όλα οργανικά και βιολογικά. Και αυτό μου αρέσει λοιπόν πάρα πολύ. Και σκέφτηκα ότι αφού αγοράζω που αγοράζω όλα αυτά τα τσίτσιλα μίτσιλα και αφού δεν θα μπορέσω στο What I Eat in a Day να τα φάω όλα και να σας τα δείξω όλα, σκέφτηκα να κάνουμε κάτι σαν μικρό food haul. Don't judge me. Απλά θέλω να σας τα δείξω για να μου πείτε ποιο σας τράβηξε το ενδιαφέρον, ποιο θα σας ενδιαφέρε να το δείτε σε συνταγή ή κάτι τέτοιο, ώστε να κοιτάξω στο επόμενο What I Eat in a Day να σας το δείξω πιο αναλυτικά. Οπότε, περιμένετε να πάω να φέρω τα πραγματάκια μου. Αρχικά έχω πάθει μια τρέλα με αυτές εδώ τις αποξηραμένες μπανάνες. Τις λάτρευα πάντα στα ξενοδοχεία και πάντα τις έπαιρνα και τις έβαζα στα δημητριακά μου. Οπότε πήγα και αγόρασα αποξηραμένες μπανάνες. Οι συγκεκριμένες έχουν μόνο μπανάνα μέλι, δεν έχουν κανένα άλλο συστατικό. Και βάζω καμιά δεκαριά στο πρωινό μου και μου αρέσει πάρα πολύ. Το επόμενο πράγμα που πήρα είναι από την εταιρεία Bio Vatania, προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. Αυτό εδώ που είναι ταμπουλέ σαλάτα πλιγούρι. Έχει μέσα πλιγούρι, αποξηραμένη ντομάτα, αποξηραμένο κρεμμύδι, αποξηραμένο μαϊντανό και δυόσμο. Και το δοκίμασα και πραγματικά είναι απίστευτο, απλά το έβρασα με λίγο αλάτι και ήταν το πιο υπέροχο, το πιο comfort food που έχω φάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το συνδύασα με λίγο σαλάτα τόνο μεξικάνα από πάνω, ντοματίνια και λίγο κομμένο αγκουράκι σε πολύ μικρά κομματάκια. Το ανακάτεψα και βγήκε κάτι πραγματικά φανταστικό, μια πάρα πολύ δροσερή σαλάτα. Οπότε θα σας πρότεινα πάρα πολύ αυτές γενικά τις σαλάτες πλιγούρι τις έτοιμες, γιατί σου λύνουν τα χέρια πραγματικά και βγαίνει φανταστικό. Μετά πήρα από την εταιρεία Εφορή Γη αυτές εδώ τις κόκκινες φακές. Τώρα εγώ δεν άκουσα να φάει κόκκινες φακές. Απλά τις πήρα γιατί μου φάνηκαν πολύ ωραίες και δεν ξέρω αν είναι πιο νόστιμες ή πιο υγιεινές από τις κανονικές. Απλά τις πήρα. Σκέφτομαι ότι τις χρησιμοποιώ σε σαλάτες και λογικά μπορώ να κάνω και καμιά σούπα.
Μετά έχω πάρει Good Old Vromi, που είναι το πιο υγιεινό από όλα τα δημητριακά και στο σούπερ μάρκετ το βάζουν κάτω-κάτω να μην το βλέπει ανθρώπου μάτι. Έχω βρει πάρα πολλές συνταγές για overnight oats που θέλω να δοκιμάσω. Το δοκίμασα και ζεστό, σαν porridge, και βγήκε υπέροχο. Οπότε αυτό είναι νέο favorite και μάλλον θα είναι καθημερινή μου συνήθεια. Μετά πήρα κάτι το οποίο νομίζω ήταν σχετικά άχρηστο. Αλλά θα σας το δείξω γιατί είναι ωραίο άμα είσαι vegan ή κάτι τέτοιο. Πήρα από την εταιρεία Typhoon ένα τόφου. Το τόφου είναι τυρί σόγιας. Είναι για vegan, vegetarian κτλ. Και ουσιαστικά είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έχει καθόλου γεύση. Μόνο αν το μαγειρέψεις με καρικεύματα κτλ. Αποκτάει γεύση. Δεν έχει σχεδόν καθόλου λίπος, δεν έχει σχεδόν καθόλου υδατάνθρακες, αλλά είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη. Οπότε είναι πολύ καλό για vegan διατροφή. Και εμένα μου άρεσε να το προσθέτω μέσα στην ομελέτα μου, γιατί δεν το αισθάνεσαι πάρα πολύ στη γεύση. Βασικά δεν το αισθάνεσαι καθόλου, είναι σαν να μην υπάρχει. Αλλά παίρνεις έξτρα πρωτεΐνη. Οπότε έχει κάποια χρησιμότητα, θα το χρησιμοποιήσω. Αλλά τα 2,40 που κάνει δεν ξέρω αν τα αξίζει και δεν ξέρω αν θα το ξαναπάρω. Ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω, γιατί όλες οι YouTubers που βλέπω με ξεμιάλισαν και με έκαναν να το πάρω. Και το τελευταίο πράγμα που έχω να σας δείξω είναι οι αγαπημένες μου μπάρες. Πραγματικά είναι τόσο νόστιμες. Λέγονται Beyond. Και έχω πάρει τρεις γεύσεις. Αυτή είναι εδώ που έχει raspberry και acai. Αυτή είναι εδώ που έχει blueberry. Και αυτή είναι εδώ που έχει μήλο και κανέλα. Είναι και τρεις οργανικές, είναι κατάλληλες και για ομοφάγους. Δεν τις πήρα για να τις χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση, γιατί θεωρώ ότι με τις μπάρες παίρνεις αρκετές θερμιδούλες και χορταίνεις πάρα πολύ. Αλλά είναι πάρα πολύ καλές για να τις παίρνω μαζί μου όταν έχω πολύ σχολή ή όταν είμαι έξω και ξέρω ότι θα δω πειρασμούς και δεν πρέπει να πεινάω πάρα πολύ. Για εκεί τις πήρα, όχι τόσο πολύ για μέσα στο σπίτι. Αλλά είναι τόσο cute, δείτε λίγο πόσο όμορφες είναι. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Αυτά ήθελα να σας δείξω, αυτά ξεχώρισα λίγο έτσι από τις αγορές που έκανα το τελευταίο διάστημα και θεώρησα ότι είναι ενδιαφέροντα. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε μαζί τη σαλατούλα μας. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει μαρούλι, κοτόπουλο 100 γραμμάρια περίπου και ντοματάκια. Θα βάλω τώρα και λίγο παξιμάδι κρυφαρένια ολικής και θα βάλω και λίγο βαλσάμικο. Χρησιμοποιούμε αυτό που είναι με στέβια και έχει 10 θερμίδες η κουταλιά, οπότε πραγματικά είναι πολύ καλύτερο από το κανονικό βαλσάμικο. Λοιπόν, σας έδειξα το απογευματινό μου, το οποίο ήταν κάτι μπαλίτσες. Η μία πρέπει να είχε βρώμη, κανέλα, μήλο και η άλλη κάτι σαν λιναρόσπορο, ταχίνι, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς γιατί χθες που πήγαμε στο Nut House είχα πει στο Θάνο να βγάλει φωτογραφία της γεύσης για να θυμάμαι τι πήρα και δεν έβγαλε, οπότε το κρίμα στο λαιμό του. Τώρα περιμένω τη Δήμητρα να έρθει, να πάει μια βολτούλα και μετά να κάτσουμε εδώ πέρα να κάνουμε inspirational talks όπως συνήθως. Και ήθελα να σας δείξω λίγο το outfit μου, γιατί είμαι πάρα πολύ περήφανη που μπόρεσα να μπω σε αυτό. Και παιδιά, εγώ αυτό το φόρεμα το είχα πάρει όταν ήμουνα τρίτη λυκείου με στόχο κάποτε να μπω, γιατί μου είχε αρέσει και δεν είχε το νούμερό μου και πήρα ένα παν μικρό και ήλπιζα ότι κάποτε θα μπω και ποτέ δεν έμπαινα και μου πήρε 2 χρόνια, αλλά όχι απλά έχω μπει, είναι και μεγάλο. Και ναι, νομίζω αυτή είναι μια μικρή επιτυχία που έπρεπε να τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί από κάτι τέτοια παίρνεις κουράγιο και όχι τόσο πολύ από το νούμερο στη ζυγαριά, να το θυμάστε αυτό. Το βραδινό είναι αυτό εδώ το random πιάτο που έχει κολοκυθάκια, μελιτζάνες και λίγο τόφου. Εδώ πέρα έχει λίγο γκουακαμόλε και εδώ πέρα έχει χοιρινό με πιπεριές και μανιτάρια. Δηλαδή την άρτα και τα γιάννενα. Και εδώ είναι το πιάτο του Θάνου και εδώ είναι το πιάτο της Δήμητρας που την κάναμε και έλθει με το ζόρι. Και εδώ μας έφτιαξε και λίγο τυράκι ο Θάνος, αλλά ταβέρνα style.
Έχω να δηλώσω ότι είναι φανταστικό. Λοιπόν, έφυγε η Δήμητρα και θα κλείσω το What I Eat in a Day με 15 κεράσια. Περίπου, δεν τα μέτρησα. Και μετά θα πάμε για λίγο περπάτημα με το Θάνο. Αλλά εγώ θα σας αφήσω εδώ. Θα βάλω εδώ πέρα μια καρτέλα με τα μακροθρεπτικά της ημέρας για όποιον τον ενδιαφέρει. Πάνω κάτω έχω φάει γύρω στις 1500 θερμίδες. Και λογικά μετά από το περπάτημα θα έχουμε κάψει γύρω στις 200, κάπου εκεί. Οπότε να για όσους σας ενδιαφέρουν τέτοιες λεπτομέρειες. Αυτά, και για το κλείσιμο ήθελα να σας πω ότι εάν σας βασανίζει κάτι, εάν κάτι σας στεναχωρεί αυτή την περίοδο, εάν κάτι σας τρώει, εάν είστε αγχώδεις, χαρακτήρες σαν εμένα, οτιδήποτε, να ξέρετε ότι η λύση σε όλα τα προβλήματά σας είναι η αγάπη, να βγάλετε από μέσα σας το θυμό, να συγχωρέσετε όποιον σας έχει στεναχωρέσει, γιατί την συμπεριφορά των άλλων δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, μπορούμε όμως να ελέγξουμε τι έχουμε εμείς μέσα μας. Και δεν έχει νόημα να τυραννιέσαι κάθε φορά που κάτι δεν πηγαίνει έτσι όπως το θέλεις εσύ, γιατί αυτό θα συμβαίνει συνέχεια στη ζωή. Αυτό. Με αυτό ήθελα να κλείσω. Να είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτά που έχετε.